Έγινε μια προσπάθεια, κυρίως από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, να αποφύγει την ουσία της κριτικής, με το πρόσχημα δεν καταλαβαίνω τι λέει το ΚΚΕ κτλ., της κριτικής που έκανε το κόμμα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία, και όχι μόνο, και το Κίνημα Αλλαγής και τους λένε το εξής. Πήρατε μία προσπάθεια την οποία εμείς την αρχίσαμε με το νομοσχέδιο που είχε κατεβάσει το 2014 με Υπουργό Οικονομικών τον κύριο Στουρνάρα. Με κάποιες αλλαγές πάνω κάτω και φέρνετε αυτή την νομοθεσία σήμερα. Τους λένε, εμείς συμφωνούμε, είναι σε θετική κατεύθυνση. Η ένταξη της χώρας μας στην Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων. Τους λένε, εμείς συμφωνούμε και θα το ψηφίσουμε το συνυποσχετικό με τους εφοπλιστές. Και χαίρονται μάλιστα γιατί κάνετε βήματα σύγκλησης. Αυτό σας είπα. Αυτό σας είπα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Κάνετε βήματα σύγκλησης, ναι ή όχι? Αυτή η πολιτική ποιον υπηρετεί? Τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, τους ναυτεργάτες, ή υπηρετεί το κεφάλαιο? Προφανώς το δεύτερο. Και εδώ δεν λέτε κουβέντα. Τουλάχιστον να αντιπαρατηθείτε. Αυτά σας είπε το ΚΚΕ, ότι αυτό που αποδεικνύεται με την ψήφιση, τη συζήτηση και την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου είναι οι τεράστιες συγκλήσεις στα βασικά ζητήματα. Στα ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη, την καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτή την ανάπτυξη που ζούμε, και που βέβαια εμάς θα μας βρείτε απέναντι. Άλλωστε, στην αιτιολογική έκθεση αυτού του νομοσχεδίου για τα ζητήματα του Αιγιαλού, των λιμνών, των ποταμών, γιατί δεν είναι μόνο ο Αιγιαλός, λέτε ότι βασικό κριτήριο είναι οι ρυθμίσεις αυτές, η ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό παίρνετε υπόψη και νομοθετείτε. Άρα τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Και εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρθηκε και ένα παράδειγμα, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, ανοίγουν διόδους προς τη θάλασσα ανάμεσα σε μια ιδιωτική περιουσία και τη θάλασσα που δεν υπάρχει δρόμος. Βεβαίως, το κάνετε αυτό. Ανοίγετε δρόμο, βεβαίως πρέπει να υπάρχουν, ούτε συζήτηση. Εμείς άλλο πράγμα σας λέμε. Ανοίγετε δρόμο να φύγει προς τη θάλασσα και να μην μπορεί να αξιοποιήσει, γιατί θα πέσει πάνω στις ομπρέλες. Αυτό σας λέμε. Περιορίζεται ο χώρος με τον οποίο θα αξιοποιηθεί από το λαό και αξιοποιείται για επενδύσεις από τους επιχειρηματίες. Όλο και μεγαλύτερο ποσοστό δίνεται σε αυτούς για αξιοποίηση. Αυτό θεωρείτε εσείς ανάπτυξη της οικονομίας? Και βέβαια με μια σειρά άρθρα τα οποία, να μην ξαναεπανέλθω, έχουμε επιχειρηματολογήσει πώς βοηθάτε τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τον Αιγιαλό, τον παλιό Αιγιαλό κτλ.